σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σίση, περιγράφοντας τη στόχευσή του σε αυτό το ταξίδι, μίλησε για διεύνηση περαιτέρω της συνεργασίας με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική συνεργασία, αλλά και στην ενεργειακή συνεργασία, φτάνοντας να κάνει λόγο ακόμη και για συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και επίσης στρατηγική αλλά και στρατιωτική συνεργασία. Είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε την εκτεταμένη αναφορά του σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της τρομοκρατικής απειλής, για την οποία είπε ότι είναι απειλή όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο ή το χώρο της Μέσης Ανατολής ή το χώρο της Μεσογείου, αλλά όπως είπε ο κ. Σίση, αφορά απειλή και στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό θεωρεί και στρατηγική του επιλογή είναι η συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής απέναντι σε αυτή την τρομοκρατική απειλή, που μπορεί να προέρχεται, όπως είπε, είτε από τη Συρία είτε από αλλού. Ο κύριος Σίση, βλέπουμε και... τον βλέπουμε τώρα να βλέπουμε, ναι, πηγαίνει προς το Είναι δίπλα του ο κύριος Κοντζιάς, τον συνοδεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε, να πάμε και στον Γιάννη Φασουλά. Κύριος Σίση πλησιάζει στην είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου. Θα έχετε την εικόνα και την υποδοχή του Αιγύπτιου Προέδρου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εδώ τους βλέπουμε. Ο Πρωθυπουργός περιμένει, ναι, ο Πρωθυπουργός λοιπόν περιμένει στα σκαλιά, ναι, στο Μπράβλιο χώρο ακριβώς. Περιμένει λοιπόν τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, ο οποίος συνοδεύεται από μια πολυμελή αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα από ό,τι εμένα. Στον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε τη χειραψία ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλσίση. Ανεβαίνουν τα σκαλιά και προχωρούν προς το εσωτερικό. Όχι, θα έχουμε την καθιερωμένη χειραψία και φωτογραφία. Ακριβώς. Για τους φωτογράφους. Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση. Και τώρα βλέπουμε τα πλάνα μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκινάνε λοιπόν οι επίσημες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Γύρω στις 4.30 θα έχουμε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης και υπενθυμίζουμε αύριο την τριμερή Ελλάδα Κύπρου Αιγύπτου. Και όπως είπαμε, Γιάννη, και νωρίτερα, στην ατζέντα οικονομία, ενέργεια, μεταφορές και υποδομές. Τρομοκρατία και προσφυγικό. Να δούμε και το φυσικό ήχο, να ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας η παρουσία σας στην Ελλάδα. Σαέλα, όταν σρίφει καμπίδ λίνα, που μπούτα κομμάνα φιλουλέα. Η επίσημη επίσκεψή σας εγκαινιάζει μία νέα περίοδο στενής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δύο χώρες που έχουν μια πολύ μακρά παραδοσιακή σχέση φιλίας και συνεργασίας. Είναι αζιαράτικο σημεία λιλιουνέν εφτέτε άχδεν εγκαλίδεν στη σάφα τα λαλακάτ μπαίνα μέσα του λιλιουνέν. وهو تاريخ وطيد ووثيق في التعاون. Οι δύο λαοί μας, οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί, δύο αρχαιότεροι μεσογειακοί πολιτισμοί που βόλιασαν τον παγκόσμιο πολιτισμό, έχουν μια μακρά παράδοση στους αιώνες και πιστεύω ότι αυτή η σχέση που μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω θα παίξει ρόλο καταλήτη στις ευρύτερες εξελίξεις στην αποσταθεροποιημένη περιοχή μας. Εννανα νουσίρ ήλα αλαράκο, αλέτη τεταμέιας βία σοββάνα, αλα μέντα αλταρίχ, ουα ταβάν σαβέινα καντ ασχέμα φι αλχαδάρα αλινσανία γαμά, ουα τατουίρ άκθαρ, ουα τοτήτ άκθαρ, λί αλαράκάτ παινένα, μνελ μόμκιν αλιάραμ δώραν εχέμεν τη αλτατορά τομού. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην Ελλάδα και εύχομαι η παρουσία σας, εκτός από τον ζεστό ήλιο μέσα στο χειμώνα, να φέρει και μια επικοδομητική συνεργασία που θα δώσει προοπτική στους λαούς μας και στην ευρύτερη περιοχή. Ραχμπ φαχαμάτκουμ φι αλιουνέν ου ατεμένα حضوركم بالإضافة إلى الشمس الدافئة التي أحضرها في وسط الشتاء البارد أن يؤدي إلى ثمرة في المباحثات
وفي النتائج الإيجابية. فخامة رئيس الوزراء، أنا سعيد أن أنا موجود هنا في اليونان في هذه الزيارة. أكسيوتيمي كيري بروثيبورغي، ساس ευχαριστώ για την υποδοχή. Οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου είναι πολύ σημαντικές και δεν έχουμε πάψει να είναι σημαντικές και ελπίζουμε να... Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να συναντηθούμε σε αυτή την επίσκεψη, η οποία αποδεικνύει την πολύ καλή σχέση που υπήρχε, που υπάρχει και που θα υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων προϋπήρχε μεταξύ μας και η οποία ολοένα και θα βαίνει αυξανόμενη. Κάνετε μας στο Λιουνάν μόνο ανάφεση. Αυτό συνέβαινε πριν από χιλιάδες χρόνια. Λακίσου χάγμ ομπ αλχαδάρα λινσανία λέτη μπέντα μπίδμα. Από τότε που ξεκίνησε η ανθρώπινη ιστορία και ο πολιτισμός. Μόνο ευτήκρα είναι δέμα να ελεγχάτε μισθή λινσανία και να ελεγχάτε κοβίγια. Εγώ πάντοτε ενθυμούμε ότι οι σχέσεις οι ελληνογυπτιακές ήταν πολύ ισχυρές. Οι θέσεις της χώρας σας ήταν πάντοτε θετικές απέναντι στη χώρα μου και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια. Κατανοώντας πραγματικά την πραγματικότητα που υπήρχε σε αυτή τη χώρα, στην Αίγυπτο. Έχετε μεταφέρει με όλη την ειλικρίνεια την αιγυπτιακή φωνή στους Ευρωπαίους φίλους μας. بنرسخ لتعاون ممكن تبقى نواة لتعاون إقليمي كبير. Όπου θα συζητήσουμε τρόπους συνεργασίας μαζί με την Κύπρο και να αποτελέσει αυτή η τριμερή συνεργασία τον πρώτο πυρήνα συνεργασίας μεταξύ των χωρών ολόκληρης της περιοχής. Τα συμφέροντά μας και οι στόχοι μας είναι κοινοί. أحد أهم المخاطر اللي إحنا لابد من مواجهتها بشكل جماعي. Η σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μεταξύ των στόχων που έχουμε βάλει στη συνεργασία μας. تعاوننا في مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وكافة المجالات الأخرى بما فيها الثقافية أمر فوتان أهمية. Πέραν της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, των κοινών επενδύσεων και άλλων θεμάτων που θα, στα οποία θα καταλήξουμε. Εξοχότατε Πρωθυπουργέ, ήθελα να σου πω ότι η συνεργασία μας, από τη συνεργασία μας περιμένουν πολύ πολλά. Εγώ νομίζω ότι οι κινήσεις μας θα αποβούν εις άξιες εφάμιλες των προσδιοκιών. Επιτρέψε μου να σου πω ότι σου απευθύνω την πρόσκληση να επισκεφθείς επίσημα το Κάιρο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις πρώτες συνομιλίες, ακούσαμε και για την πρόσφατη